Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Μόλις μια εβδομάδα έχουμε μπροστά μας για να καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το μπόι του κόμματος σε όλη τη χώρα να φτάσει όσο γίνεται ψηλότερα στις 21 Μάη. Να φτάσει ψηλότερα το κόμμα, να αναδειχθεί πιο δυνατό το κόμμα και όσο πιο δυνατό και πιο αδύναμα τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα και τα συμπληρώματά τους. Είναι πολλά τα μηνύματα που μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία. Τελευταία και πιο εκοφαντικό μήνυμα αυτό των σχεδόν 60.000 φοιτητών σε όλη τη χώρα. Οι φοιτητές έδωσαν σαρωτική νίκη στην παράταξη της ΚΝΕ, στα πανεπιστήμια, αφήνοντας και πάλι δεύτερη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ πιο πίσω. Το βήμα έχουν κάνει επίσης χιλιάδες κόσμου που συναντάμε στους χώρους δουλειάς, στα χωριά και στις γειτονιές. Είναι πολλοί που έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους και φωνάζουν «Τώρα ΚΚΕ». Αυτή η φωνή πρέπει να φτάσει από περισσότερους μέχρι την τελευταία στιγμή. Κακά τα ψέματα. Και στην Κρήτη τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Έχουμε τα γενικότερα προβλήματα ακρίβειας, πληστηριασμών, πετσοκομμένων αποδοχών. Έχουμε Τέμπη στην ακτοπλοεία, σε εργασιακούς χώρους. Εδώ στην Κρήτη έχουμε το λεγόμενο βόρειο δικό άξονα, που τι άλλο είναι παρά Τέμπη. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πάνε να το ξεκινήσουν, να τα δώσουν όλα στους μεγαλοκατασκευαστές, βάζοντας το λαό να τους διπλοπληρώνει και με διόδια. Οι βιοπαλλεστές αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ζήσουν πλέον τις οικογένειές τους. Το υπέρογκο κόστος παραγωγής τους έχει τσακίσει. Με την πλάτη στον τοίχο είναι επίσης οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι, έρμεος στις διαθέσεις των μεγαλεμπόρων και εμποροβιομηχάνων. Υγεία, παιδεία, άλλες υπηρεσίες στο νησί στενάζουν από την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Κατά τα λοιπά, το θαύμα του τουρισμού στηρίζεται σε εξουθενωτικά ωράρια για τους εργαζόμενους, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται μια ζωή πνιγμένη από τον ανταγωνισμό των μεγαλοεπιχειρηματιών και την υπερφορολόγηση. Σε όλα τα γενικά και τοπικά προβλήματα, στήριγμα για το λαό, στα σωματεία, στις απεργιακές κινητοποιήσεις, στις γειτονιές, όπως στους δήμους, στην περιφέρεια και στη Βουλή, είναι το ΚΚΕ. Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει εκατοντάδες ερωτήσεις και περιρωτήσεις, ειδικά για τους φαντάρους μας, αλλά και για τους εν ενεργεία και αποστράτους των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Φίλες και φίλοι, η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά υπέρ του λαού μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί, είτε μονοκομματική είτε συνεργασίας. Επομένως, θα χρειαστούμε ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση τόσο μέσα στη Βουλή όσο και έξω στον δρόμο. Γι' αυτό καλούμε κάθε καλοπροαίρετο λαϊκό άνθρωπο, έστω και αν δεν συμφωνεί μαζί μας, να ψηφίσει ΚΚΕ. Το ίδιο κάλεσμα με αίσθημα ευθύνης απευθύνω ως απόστρατος και προς τους εν ενεργεία και αποστράτους συναδέλφους μου. Γιατί τα επόμενα χρόνια μόνο με ισχυρό ΚΚΕ θα καταφέρουμε να βάλουμε εμπόδια, να πάρουμε ανάσες, μέχρι και να αποτρέψουμε βάρβαρα μέτρα που θα πάνε να επιβληθούν. Ο λαός, όλοι εμείς, με την ενεργή δραστηριοποίησή μας, θα σώσουμε το λαό. Φίλες και φίλοι, η απόσυρση του πολεμικού εξοπλισμού από τα νησιά του Αιγαίου για να σταλεί στην Ουκρανία αντικειμενικά συνδέεται με την αποστρατικοποίηση των νησιών που ζητά επίμονα η Τουρκία. Δεν ξέφυγε του Πρωθυπουργού όταν χρησιμοποίησε τον όρο «Ανατολικά νησιά» για τα νησιά του Αιγαίου. Η κυρία Μπακογιάννη, μάλιστα, δεν έχει ταμπού για τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο.
Άλλοι πάλι μιλούν για μια συμφωνία τύπου Πρεσπών στο Αιγαίο. Η συνδιαχείριση όμως και η συνεκμετάλλευση που ετοιμάζουν σημαίνουν συμβιβασμούς και υπονόμευση των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ένα παζάρι χωρίς αρχές και κανόνες. Το ΚΚΕ προειδοποιεί ότι ετοιμάζονται οδυνηροί συμβιβασμοί. Υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί είπαν το Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις και κόμματα, και η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων σε αυτούς καμιά σχέση δεν έχουν με την προστασία και υπεράσπιση των συνόρων της χώρας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Διαχρονικά το ΝΑΤΟ έχει υιοθετήσει τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κάθε χρόνο σχεδόν η χώρα έρχεται πρώτη σε στρατιωτικές δαπάνες. Το ΚΚΕ κάθε φορά καταψηφίζει τους προϋπολογισμούς γιατί δεν αφορούν την άμυνα, αλλά τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Αυτό επιβεβαιώνει η αποστολή τεθωρακισμένων και άλλου εξοπλισμού που στάθηκαν στην Ουκρανία, ενώ ετοιμάζονται περισσότερα μετά τις εκλογές. Ελληνικές φρεγάτες ταξιδεύουν από τη Μαύρη Θάλασσα στον Περσικό και τον Ινδικό, όπως και αεροσκάφη στα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Για το ΚΚΕ, οι όποιοι εξοπλισμοί πρέπει να υπηρετούν την άμυνα της χώρας και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και όχι την εμπλοκή της σε επιθετικά, δολοφονικά σχέδια σε βάρος άλλων λαών. Καμιά εμπιστοσύνη λοιπόν στα κόμματα που έχουν στρατηγικές δεσμεύσεις με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και εμπλέκουν τη χώρα στα πολεμικά του σχέδια. Μόνο σε συμπόρευση με το ΚΚΕ μπορεί να ανοίξει ο δρόμος προς την πραγματική και διαρκή ειρήνη. Αυτό όμως που πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας, ειδικά εμείς εδώ στην Κρήτη, είναι ότι η συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο της Ουκρανίας βάζει το λαό στο στόχαστρο μεγάλων κινδύνων. Σε μια προοπτική που είναι πιθανή να γενικευθεί ο πόλεμος εκεί, δεν μπορεί να αμφιβάλλουμε αν οι ρωσικοί πύραυλοι σημαδεύουν ή όχι τις βάσεις στη Σούδα και στο Ακρωτήρι. Να λοιπόν ένα ακόμα πραγματικό δίλημα και μπροστά στην κάλπη των εκλογών. Ή είσαι με την πολιτική της εμπλοκής στους πολέμους που κάνει το λαό και την χώρα στόχο και θύμα ανταγωνισμών, ή επιλέγεις να γίνει ισχυρό το ΚΚΕ για να δυναμώσει η πάλι ενάντια σε όλα τα επικίνδυνα σχέδια. Φίλες και φίλοι, οι Αμερικανοί γιγαντώνουν παραπέρα την παρουσία τους στο Ακρουτήρι. Έτσι, σύντομα θα είναι έτοιμοι για εντατικότερη χρήση της βάσης σε πολέμους, επιδρομές, καταστροφές και αλλαγές συνόρων. Μέχρι κτίριο 9.000 τετραγωνικών μέτρων ετοιμάζουν. Πολλά χρόνια μετά από εκείνο το «φεύγουν οι βάσεις που μένουν» της δεκαετίας του 80, με ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και με τη στήριξη και άλλων κομμάτων, η Ελλάδα ολόκληρη έγινε μια απέραντη βάση. Είναι όμως τουλάχιστον ανήθικο η πατρίδα μας να δίνει στους υπεριαλιστές και δολοφόνους ξένων λαών γη και είδωρ, αλλά είναι και επικίνδυνο γιατί οι βάσεις τους αποτελούν μαγνήτη επιθέσεων. Το ΚΚΕ αγωνίζεται για να ξεκουμπιστούν οι αμερικανοατλαντικές βάσεις, να σταματήσει η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στους επικίνδυνους σχεδιασμούς, αγωνίζεται για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό στην εξουσία. Φίλες και φίλοι, η ώρα έφτασε. Ψηφίζουμε όλοι για δυνατό ΚΚΕ, στήριγμα για το λαό. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.